Άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλεσκατζή. Σήμερα έχουμε κοντά μας το Γιάννη Φραγκούλη. Καλώς ήρθες. Δημοτικό σύμβουλο, μάλλον πρώην δημοτικό σύμβουλο. Πρώην. Μέχρι... Θα πάμε σε αυτό. Σιγά. Μέχρι και πριν λίγες μέρες, εβδομάδες, ήταν δημοτικό σύμβουλο με αυτή την πόλη ανάποδα. Ακριβώς. Και πάμε να αρχίσουμε σιγά να γνωρίσουμε τον Γιάννη Φραγκούλη. Τι έχει σπουδάσει, ποιο είναι το επάγγελμά σου? Λοιπόν, εγώ τελείωσα το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Έχω θεωρητικά, σύμφωνα με το πτυχίο μου, είμαι ναυτιλιακός οικονομολόγος. Άλλος ένας οικονομολόγος που μπορεί να καταστρέψει μια οικονομία. Και δουλεύω, είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος στην Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 13 χρόνια. Αθλείσαι καθόλου, ασχολείσαι με τον αθλητισμό? Αθλούμε για μένα. Αθλούμε από μικρός στα σωματεία της πόλης και τα τελευταία χρόνια τρέχω στη Νέα Σμύρνη και προσπαθώ να κρατηθώ παρά την ηλικία μου σε μια κατάσταση, που να μην είναι τραγική. Καλά, σε έχω πάρει και τα χρόνια. Εντάξει, από ένα χρονικό διάστημα, από μια ηλικία και μετά, αν αφήσεις την κατηφόρα να σε πάρει, μετά δεν υπάρχει γυρισμός για τίποτα. Αρέσει και γέννημα θρέματος Μυτνιώτης. Ακριβώς, γέννημα θρέμα. Πανιόνιος. Πανιόνιος. Όχι για να παίρνω ψήφους. Πανιόνιος από... Όχι, από κούνια. Από το γυμνάσιο. Και μετά στο σχολείο έμπλεξα με τις κακές παρέες στην Ευαγγελική σχολή που ήμουνα μαθητής. Με ανθρώπους που αγαπούσαν πάρα πολύ τον Πανιόνιο. Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δημήτρη τον Πυκνάδα, ο οποίος ήταν έφορος στην Κολύμβηση, και το γιο του, και με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούσαμε, είχαμε φτιάξει μια ωραία παρέα παιδιών και παρακολουθούσαμε τον Πανιόνιο και ποδόσφαιρο και μπάσκετ στις καλές και στις κακές στιγμές. Μιας και έτσι το είπε ο Γιώργος πριν, είδαμε ότι παραιτήθηκες λοιπόν από τη θέση του Συμβούλου. Αρχικά θέλω να μας πεις ποιος παίρνει την θέση σου, ποιος καλύπτει αυτό το κενό. Λοιπόν, τη θέση μου την παίρνει η Ιωάννα Ιβρετού, η οποία δουλεύει στον χώρο της πληροφορικής. Παραιτήθηκα γιατί είναι προεκλογική δέσμευση δική μας. Εγώ ήμουν επικεφαλής της πόλης ανάποδα, γιατί έπρεπε, σύμφωνα με τον νόμο, να υπάρχει κάποιος επικεφαλής. Ναι. Την προηγούμενη περίοδο, τις προηγούμενες εκλογές, ήταν ο Πασπυρίδης ο Αλέξανδρος. Έχουμε ήδη συνηθίσει εμείς και το Δημοτικό Συμβούλιο και την τοπική κοινωνία να κάνουμε rotation, να κάνουμε αλλαγές. Δεν πιστεύουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο των ειδικών και των σοφών. Πιστεύουμε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δεν έχει παράγοντες της πόλης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται και που προκαλούν τη συζήτηση στην πόλη και που η δική μας θέση είναι μια θέση που δίνει μικρόφωνο στις κοινωνικές ομάδες, σε αντιρατσιστικές οργανώσεις, σε φορείς της πόλης, σε σωματεία, σε ανθρώπους που θέλουν να πάρουν το λόγο για να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρείς λοιπόν ότι είναι έτσι μια... δίκαιη κίνηση, θα το πω σε εισαγωγικά. Τι σημαίνει δίκαιη κίνηση? Το rotation που λέτε ότι κάνετε. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα αυτά και οι θέσεις προκύπτουν από εκλογές. Κοίταξε να σου πω. Είναι ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει, γιατί αν κάνεις μια βόλτα στην πόλη, οι άνθρωποι ξέρουν την πόλη ανάποδα. Δεν ξέρουν κυρίως τον Φραγκούλη, τον Παπασπυρίδη, τον Αφεντουλίδη, γνωρίζουν τη συλλογικότητα. Γνωρίζουν τη συλλογικότητα που έχει δώσει τις μάχες στο παρελθόν και που τις δίνει και τώρα. Γνωρίζουν τη συλλογικότητα που συμμετέχει σε κινήματα, που έχει βοηθήσει στο να φτιαχτεί η εργατική λέσχη Νέα Σμύρνη, που έχει βοηθήσει στο να φτιαχτούν αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές πρωτοβουλίες στην περιοχή και που έχει βοηθήσει στο να διεκδικήσουν φορείς, σωματεία και άνθρωποι τα δικαιώματά τους, τα δεδουλευμένα τους, να μην κοπούνε δέντρα, να μην φαγωθούν χρήματα. Αυτά δεν τα κάνουν πρόσωπα, δεν τα κάνουν οι παράγοντες στην πόλη, τα κάνει κόσμος. Εμείς θέλουμε να είμαστε με τον κόσμο.
μπορείτε να κρατήσετε τη συνοχή σε ό,τι αφορά τις μάχες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, την ίδια χημεία και την ίδια ένταση και τις ίδιες γραμμές αλλάζοντας τους συμβούλους. Εάν είσαι μια συλλογικότητα η οποία έχει μάθει να συζητάει, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο το έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο χώρος που τοποθετείσαι και μαθαίνεις τι γίνεται. Τώρα, το αν κάποιος είναι πιο, πώς το λένε, ετοιμόλογος, κάποιος είναι πιο πολιτικός ή λιγότερο πολιτικός, κάποιος είναι οτιδήποτε, μπορεί να έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και μπορεί να είναι καλύτερος από κάποιον σε κάτι και χειρότερος από κάποιον σε κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, η συλλογικότητα είναι αυτή που δίνει το στίγμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν το έναυσμα για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Όχι το άτομο να κάνει τη ζωή του καλύτερη, να την διαπραγματευτεί απέναντι σε κάποιους άλλους για να αποκτήσει όφελος. Έχει μεγαλύτερη σημασία όταν είσαι σύνολο να κρατάς αυτό για να συνεχίσεις να πολεμάς και να διεκδικείς για το σύνολο. Είδαμε το 2019 οι εκλογές γίνανε με την απλή αναλογική. Δύο τα ερωτήματα. Πρώτον, αν είσαι υπέρ ή κατά της απλής αναλογικής και δεύτερον, αν τελικά εφαρμόζεται. Πρώτο σκέλος. Είμαι υπέρ της απλής αναλογικής 100%. Θεωρώ την απλή αναλογική όμως ψεύτικη, νοθευμένη, εάν πρέπει να υπακούει σε μνημονιακές εντολές. Άρα τι απλή αναλογική είναι όταν υπάρχει επίτροπος, που σημαίνει ότι αυτός αποφασίζει για το που θα πάρει τα έξοδα, αυτός αποφασίζει την αναλογία της οικονομικής πολιτικής. Αν εγώ στη Νέα Σμύρνη θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις σε ένα κομμάτι, αν δεν μου το επιτρέπει εμένα ο Επίτροπος, τι σημαίνει να έχω απλή αναλογική. Και δεν υπάρχει κάποιο κομμάτι το οποίο να μπορεί στην πραγματικότητα να δώσει δύναμη στην άποψη του κόσμου από κάτω. Στο δεύτερο σκέλος ερώτησης, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση απλή αναλογική, γιατί ο νόμος που φτιάχτηκε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που συνέτριψε οποιοδήποτε στίγμα δημοκρατικότητας και απλής αναλογικής υπήρχε στον προηγούμενο, οποιοδήποτε υπόλοιμα τέλος πάντων και λογικής στην απλή αναλογική δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί όλα παίρνονται από μία πλειοψηφία που ορίζεται από το Δήμαρχο, που δεν μπορεί να αποφασίσει κανένας άλλος παρά μόνο η Δημοτική Αρχή, ακόμα κι αν στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει εντελώς διαφορετική άποψη. Είναι αρχή του ενός, πώς το λένε, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ακόμα πιο αντιδημοκρατικός νόμος, αυτός που ισχύει τώρα, από αυτόν που ίσχυε πριν, που έδινε αβάντα Δημοτικούς Συμβούλους. Έδινε ξεκάθαρα μπόνους τέλος πάντων. Έδινε ξεκάθαρα μπόνους. Δηλαδή, είναι έμεσα όμως τον Επιτροπό. Είναι ψευδεπίγραφο, ναι. Η Οικονομική Επιτροπή, η Ποιότητα Ζωής μας κοροϊδεύουν εν χορό βασικά. Αποφασίζουν εν χορό. Δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα από το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Γιατί ακόμα και αυτές οι επιτροπές την προηγούμενη περίοδο ήταν υπόλογες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ λιγότερο. Άρα, παρόλο που αυτή την τετραετία αριθμητικά βγαίνει η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, θεωρείς ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι η αντιπολίτευση. Δηλαδή, παρόλο που υπερέχει αριθμητικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό για την πόλη, λόγω των επιτροπών. Θα σου πω τώρα. Τα είπα λίγο μπερδεμένα. Και όχι, καθόλου μπερδεμένα. Απλά μου θύμισες ένα σύνθημα το οποίο κάποιοι λίγο παλιότεροι θα το θυμούνται της δεκαετίας των αρχών του 90, όταν ο ενιαίος συνασπισμός με το ΚΚΕ και την ΕΑΡ κάνανε συγκυβέρνηση, όπως είναι επέτειος αυτές τις μέρες, με τη Νέα Δημοκρατία, τότε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έβγαινε και έλεγε ότι η αντιπολίτευση γίνεται στους δρόμους και όχι στη Βουλή και στους διαδρόμους. Με αυτήν τη λογική, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν παίρνει καμία απόφαση, δεν επιτρέπει κανένας να πάρει απόφαση,
πολύ δε περισσότερο δεν επιτρέπει με τερτύπια νομικίστικα, εγώ θα πω, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, δεν το θέλει καθόλου, αλλά η ουσία είναι πάντα στο δρόμο. Ό,τι έχει αλλάξει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει αλλάξει με την παρουσία του κόσμου και τη λαϊκή βούληση. Αφορά τα σχολεία και την κατάργηση σχολείων, αφορά τμήματα, αφορά την ποιότητα ζωής του κόσμου. Εάν δεν υπάρξει η παρουσία του κόσμου στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει και κανένα άλλο μέσο πίεσης. Εκτός και αν αποφασίσουμε ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε εντελώς τα Δημοτικά Συμβούλια, θα τα διαλύουμε διαρκώς μέχρι να αποφασιστεί. Αλλά ακόμα και έτσι, η Δημοτική Αρχή και η Νομοθεσία ορίζει ότι όλα μπορούν να περνάνε μέσα από την Οικονομική Επιτροπή και τις υπόλοιπες επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί. Μιας και τονίζεις το ότι είτε... Την παρουσία του κόσμου. Ναι, είτε γίνονται όλα εκτός, στο δρόμο δηλαδή και στον κόσμο, είτε θέλαμε να γίνεται τέλος πάντων. Γιατί πιστεύεις ότι ο κόσμος ξαναψήφισε την ίδια παράταξη να δικήσει ξανά το Δήμο? Θα σας ρωτήσω κάτι. Γιατί όχι? Ποια ήταν η εναλλακτική? Θα το πω διαφορετικά. Υπάρχει μια δημοτική παράταξη η οποία είναι συνέχεια μιας άλλης. Η δημοτική παράταξη του κ. Τζουλάκη απαρτίζεται από τα στελέχη που έχει αναδείξει ο κ. Κουτελάκης. Αυτά τα στελέχη είναι χρόνια, είναι κράτος εν κράτη. Έχουν φτιάξει τις πελατειακές σχέσεις τις οποίες χρειάζονται για να ξαναβγαίνουν. Χαρούμενη είναι η πλειοψηφία αυτών, γιατί παίρνουν κάποια χρήματα, προσλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι. Ακόμα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να τακτοποιήσουν και συγγενικά τους πρόσωπα στην εποχή της κρίσης. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και βοήθησε πάρα πολύ να εξαλειφθεί η ανεργία και στις οικογένειες του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από κάποιους οργανισμούς, από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς, και το λέω γιατί είναι τραγικό, ο Δήμος είναι μια επιχείρηση. Είναι το ίδιο επιχείρηση. Είναι ο Δήμος επιχείρηση, ο οποίος φτιάχνει τους όρους να δίνει χαρτζηλικάκια. Κάνει απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους, κάνει δουλίτσες, κόβοντας τους προϋπολογισμούς και βάζοντας και κάνοντας απευθείας αναθέσεις, νομότυπα όλα, αλλά ικανοποιώντας συγκεκριμένα συμφέροντα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε έναν Δήμο ο οποίος εν μέσω κορονοϊού να κάνει μια εκδήλωση για τον Μαχαιρίτσα και να βγαίνει το σωματείο των ηχοληπτών και να λέει τι εκδήλωση κάνετε, αφού κανένας από τους ηχολήπτες που δουλεύει σε αυτή την ιστορία δεν έχει ασφάλιση. Δεν είναι ασφαλισμένος. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν ευθύνεται ο κ. Χατζατουριάν για το ότι η εταιρεία δεν έχει ασφαλίσει τους εργαζόμενους. Υπάρχουν δύο πράγματα. Είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Δεύτερον, ο πολιτικός οργανισμός που είναι εργοδότης και είναι κράτος, το έχει ελέγξει αυτό με τους φορείς του? Και τρίτον, από τη στιγμή που δεν το έχει ελέγξει αλλά το μαθαίνει, ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες κάνει έτσι ώστε να υπάρξουν, πρώτον, να ασφαλιστούν αυτοί οι οποίοι δουλέψανε ανασφάλιστοι και να πάρουν τα ένσημά τους, πρώτον, και δευτερευόντως να μην ξανασυνεργαστεί ποτέ ξανά με μια εταιρεία και το αφημί της και με τους ιδιοκτήτες της οι οποίοι έχουν εργαζόμενους ανασφάλιστους. Φανταστείτε ένας εργαζόμενος να πάθαινε μια ηλεκτροπληξία σε μια γωνιά της πόλης που υπήρχαν ηχεία, τι θα συνέβαινε? Νομίζω ότι ό,τι και να πει κάποιος για την εκδήλωση, αν συμφωνεί ή διαφωνεί ή οτιδήποτε. Και μας πρόλαβε. Έτσι, αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Εγώ, εντάξει, πώς το λένε, θεωρώ ότι είμαι με έναν άλλο πολιτισμό από αυτό. Και μπορούμε να συζητήσουμε με τι πολιτισμό μπορούμε να είμαστε. Δηλαδή, η εργατική λέσχη της Νέας Μύρνης έκανε μια πολύ μεγάλη συναυλία, διαδικτυακή συναυλία, όπου έπαιξαν μουσική όλη η νεότερη γενιά των λαϊκών και ρεμπέτικων
συγκροτημάτων που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν όχι στην Ελλάδα, στην Αθήνα τουλάχιστον, έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που μαζεύτηκε όλο αυτό το δυναμικό και μαζεύτηκαν χρήματα για το σωματείο των μουσικών. Όχι για κάποιους, ούτε για μία οικογένεια, ούτε για κάποια επιχείρηση, ούτε για δύο, ούτε για... Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει ωραία. Μην τον τιμωρείς βάζοντας τον να ακούει μόνο Μαχαιρίτσα και το πόσο καλό ήταν ο Μαχαιρίτσα σε όλη τη Νέα Σμύρνη, ακόμα και αν ήταν ο καλύτερος. Και πραγματικά, δεν ξέρω αν χρώσταγε ο Δήμος της Νέας Σμύρνης κάποια χρήματα στην οικογένεια και καλά έκανε, θα μπορούσε να τον τιμήσει με χιλιάδες άλλους τρόπους, όπως καλό είναι να τιμούμε τους καλλιτέχνες, έτσι. Αλλά είναι ακόμα πιο καλό στην περίοδο που οι καλλιτέχνες δεν έχουν να φάνε, έχουν μείνει πολύ καιρό άνεργοι, να είμαστε με αυτούς οι οποίοι να ψάχνουμε τους τρόπους να δώσουμε χρήματα στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό σε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων και όχι σε πολύ λίγους. Η ιστορία αυτή με το Μαχαιρίτσα, με την συναυλία, οι εργαζόμενοι τελικά, πώς έληξε όλη αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω ακριβώς πώς έληξε. Υποτίθεται ότι έληξε με τον Δήμο να δεσμεύεται ότι οι εργαζόμενοι θα πάρουν τα χρήματά τους. Ότι θα ασφαλιστούν. Δεν ξέρω αν ασφαλίστηκαν. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι τα πράγματα αυτά είναι πάρα πολύ πολύπλοκα. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα μπορεί να έχω ένα συγκρότημα ή να είμαι εργαζόμενος. Εάν για παράδειγμα μπω στη διαδικασία να διεκδικήσω περισσότερο από ό,τι πρέπει, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό την επόμενη περίοδο να μην έχω δουλειά. Mm-hmm. Και η περίοδος μετά από μέσα σε αυτήν την οικονομική κρίση, η οποία υπήρχε και στην ανεργία που υπήρχε την προηγούμενη περίοδο και που θα υπάρξει, καταστέλει οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Έτσι. Βέβαια, την ίδια στιγμή, δυναμώνει και τα σωματεία. Τα σωματεία εργαζομένων σε χώρους που έχουν πληγεί, έχουν αποκτήσει, ξανααποκτούν δύναμη. Π.χ. Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, στις προηγούμενες εκλογές πριν από 2 χρόνια ψηφίσανε 500 άνθρωποι. Την προηγούμενη εβδομάδα που τελείωσαν οι εκλογές τους, ψηφίσανε 1.500. Ο κόσμος θα ξαναγυρίσει στα σωματεία για να μπορέσει να διεκδικήσει. Η ατομική διαπραγμάτευση έχει δείξει τα όρια της. Δεν γίνεται αυτό να υπάρξει και να συνεχιστεί έτσι. Με έναν τρόπο το κλείνω. Ελπίζω ότι όλοι όσοι δούλεψαν να πήραν τα ένσημά τους, να ασφαλίστηκαν, και ελπίζω όλοι όσοι εργάζονται στη Νέα Σμύρνη σε οποιοδήποτε έργο, τεχνικό ή οτιδήποτε κάνει ο Δήμος είτε στον πολιτιστικό οργανισμό είτε οπουδήποτε αλλού, σε δρόμους, αναπλάσεις κτλ. Όλοι οι άνθρωποι να είναι ασφαλισμένοι που δουλεύουν, γιατί δεν θα ήθελα να βρεθούμε όλοι μας υπόλογοι σε ένα ατύχημα, σίγουρα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στον αέρα. Αφού αναφερθήκαμε στην συναυλία του Μαχαιρίτσα που ήταν εν μέσω κορονοϊού, ας πούμε και λίγο για τα τραπεζοκαθίσματα που μπήκαν μετά τη λήξη της καραντίνας. Η πόλη ανάποδα ήταν η πρώτη που αναφέρθηκε επί του θέματος, που σχολίασε το θέμα τραπεζοκαθίσματα. Η πόλη ανάποδα επίσης, κατά την γνώμη μου τουλάχιστον, όσο είδα αυτή την περίοδο, ήταν η πιο ενεργή στην πόλη. Που έκανε τις περισσότερες ανακοινώσεις, που ήταν γενικά ενεργή. Και νομίζω η μοναδική φανερά αντίθετη στο συγκεκριμένο μέτρο. Τι είπε η πόλη ανάποδα για τα τραπεζοκαθίσματα? Η πόλη ανάποδα έχει πάγια αρνητική θέση στην κατάληψη του ελεύθερου δημόσιου χώρου από τα τραπεζοκαθίσματα. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στον κόσμο και όχι στις επιχειρήσεις, πολύ δε περισσότερο όταν αυτές καταλαμβάνουν το χώρο αυτό τραπεζοκαθίσματα. Είχαμε καταθέσει παλιά μια συγκεκριμένη άποψη που έλεγε ότι πρέπει να ανοίξει πλατεία και να μεταφερθούν τα τραπεζοκαθίσματα στον πεζόδρομο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, εν μέσω του κορονοϊού και που τα μαγαζιά κλείσανε,
ο ελεύθερος χώρος επανακαταλήφθηκε από τον κόσμο. Βγήκε ο κόσμος, έπαιξε, έκατσε στα παγκάκια. Συνειδητοποίησε σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό ότι δεν είναι τεράστιο όφελο σε τραπεζοκαθίσματα για να κάθεται. Γιατί η βόλτα με τους ανθρώπους πίνοντας ένα καφέ σε πλαστικό ή απλά περπατώντας έκανε ποιοτικό το χρόνο του. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό απέναντι στο ότι σήμερα η πλατεία έχει πλημμυρίσει με τραπεζοκαθίσματα είναι αποκρουστικό. Δηλαδή ένα παιδί που έχει ανάγκη τον ελεύθερο χώρο να περπατήσει και να παίξει μπάλα στην πλατεία της Νέας Μύρνης, αν ρίξει ένα σουτ θα βρει τραπεζοκάθισμα. Δεν μπορεί να τρέξει με το ποδήλατο γιατί θα πέσει σε τραπεζοκαθίσματα. Ένας άνθρωπος που είναι με κινητικά προβλήματα πρέπει να βρει συγκεκριμένη διαδρομή για να πάει στην άλλη μεριά της πλατείας, γιατί θα πέσει σε τραπεζοκαθίσματα που έχουν αναπτυχθεί. Και όποιος έχει μάτια και βλέπει, τα τραπεζοκαθίσματα δεν μειώθηκαν. Μάλλον, να το πω διαφορετικά, δεν είναι ο ίδιος αριθμός που υπήρχαν προηγουμένως στην πλατεία. Δεν αραίωσαν κάπου, απλά αυξήθηκαν. Είναι πάλι ο ένας πάνω στον άλλον, έτσι, με πιο πολλά τραπεζοκαθίσματα. Και αυτό έχει συμβεί την ίδια στιγμή που τα μαγαζιά μειώσανε τους μισθούς των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτά, τα μαγαζιά της Νέας Μύρνης. Δεν μιλάω για τους άλλους δήμους, δεν με ενδιαφέρει, μάλλον με ενδιαφέρει, αλλά μιλάω για τη Νέα Σμύρνη, έτσι. Μειώσανε τους μισθούς των εργαζομένων και τους μειώθηκε και το ΦΠΑ. Το κόστος και το πρόβλημα που έχει υπάρξει από τον κορονοϊό με τις επιχειρήσεις, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το υπομισθεί ο κάτοικος της πόλης. Να τα βρούνε τα καταστήματα με την κυβέρνηση. Αυτή τους φορολογεί, αυτή έχει το πάνω χέρι με το ΦΠΑ, αυτή τα κάνει όλα. Ούτε ο εργαζόμενος φταίει για να του μειωθεί ο μισθός, ούτε σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο κάτοικος που έχει το παιδί του, που θέλει να περάσει, να διασκεδάσει, να πάρει τον αέρα του ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνουμε ότι, συγγνώμη, βάζω άλλη μια κουβεντούλα. Σκεφτείτε τώρα το εξής. Μας μιλάγανε όλοι για το ότι υπάρχει άπειρος κόσμος στις πλατείες και είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Okay. Για την τρομηρή συμφώνηση που υπάρχει. Και η απάντηση στη συμφώνηση που υπήρχε ήταν η ακόμα μεγαλύτερη με τη μείωση του ελεύθερου χώρου που υπήρχε με την είσοδο των τραπεζοκαθισμάτων. Δηλαδή ακόμα λιγότερος χώρος ανά τετραγωνικό για τον πεζό, για τον κάτοικο, για αυτό που θέλει να παίξει, να κάνει ποδήλατο, να κάνει κάτι άλλο. Πιστεύεις θα αλλάξει? Όχι. Δηλαδή θα μείνει. Θα τα αποσύρουνε? Όχι. Ο Δήμος της Νέας Μύρνης, εγώ πιστεύω ότι ο Δήμαρχος Τζουλάκης μπορεί να μείνει στην ιστορία ως ο Δήμαρχος των τραπεζοκαθισμάτων. Ναι. Καφετηρίων. Ναι, είναι ο Δήμος των καφετηρίων. Αμόνος το αποφάσισε πώς θα γίνει, του έδωσε τη δυνατότητα ο νομοθέτης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Με τον κύριο Θεοδωρικάκο έκανε βόλτες στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Συχνές επισκέψεις βλέπουμε. Πολύ συχνές. Ειδικά τις πρωινές ώρες που δεν έχουν αναπτυχθεί όλα τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία της Νέας Μύρνης, που υπάρχουν αραιότερα τραπεζοκαθίσματα. Έτσι. Και ο κ. Θεοδωρικάκος, μην ξεχνάμε, θα έρθει πάρα πολλές φορές στη Νέα Σμύρνη, γιατί είναι η περιφέρεια στην οποία θα εκλεγεί την επόμενη περίοδο που θα είναι οι εκλογές. Είτε γίνουν Σεπτέμβριο, είτε γίνουν αργότερα. Έτσι. Απλά ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όπως ο κ. Κουτελάκης ήταν ο δήμαρχος ο οποίος έκανε τη Νέα Σμύρνη από, πώς το λένε, από μια πόλη, κηπούπολη, τη μετέτρεψε σε μια πόλη με 7 όροφες πολυκατοικίες. Επί δημαρχίας του έγινε το μεγαλύτερο μπράβο στη Νέα Σμύρνη όταν είπε ότι θα μειώσει ο συντελεστή δόμησης χωρίς να μπορεί να το κάνει. Έτσι, με υπουργό επεχόδα την κυρία Μπακογιάννη που είχαν προνομιακές σχέσεις μεταξύ τους. Την μητέρα του Δημάρχου Αθηναίων με τις ζαρτινιέρες που κάνουν και τους μεγάλους περιπάτους. Με τον ίδιο τρόπο, όπως έγινε εκείνος ο δήμαρχος των εργολάβων, θα γίνει ο κύριος Τζουλάκης ο δήμαρχος των τραπεζοκαθισμάτων και των καφετεριών. Να πάμε λίγο, μας είπες κάποια πράγματα για την εργατική λέσχη, έτσι επιγραμματικά. Θέλουμε να ρωτήσουμε γιατί η εργατική λέσχη
δεν ζητάει επιχορηγήσεις από το Δήμο, όπως κάνουν άλλα σωματεία, άλλοι. Γιατί η εργατική λέσχη είναι ένα ταξικό σωματείο. Είναι σωματείο εργαζομένων. Εμείς θεωρούμε και θέλουμε η εργατική λέσχη να είναι το εργατικό κέντρο της γειτονιάς μας. Που παράλληλα να είναι και το πολιτικό κέντρο της γειτονιάς μας. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η εργατική λέσχη εμπνέεται από τους λαμπράκηδες και τις λέσχες των λαμπράκηδων που υπήρχαν τη δεκαετία του 60. Θέλουμε να είναι μια, να είναι πολιτική λέσχη, να είναι πολιτική λέσχη, να είναι ο χώρος που βρίσκονται αντιρατσιστικές κινήσεις, που συναντιούνται σωματεία, όπου θα έρθει ο εργαζόμενος της πλατείας ή της εταιρείας που έχει την έδρα της στη Λεωφόρο Συγκρού, που δεν τον πληρώνουν ή τον έχουν απολύσει, και θα πει θέλω δικηγόρο, θέλω να με φέρετε σε επαφή με το σωματείο, θέλω να με βοηθήσετε σε μια κινητοποίηση, και η εργατική λέσχη να είναι εκεί. Να είναι εκεί η εργατική λέσχη για να συζητήσει με τους κατοίκους της πόλης για πράγματα που την αφορούν, από τα ελληνοτουρκικά, τα πετρέλαια, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, τι σημαίνει κορονοϊός, τι σημαίνει πολιτισμός και υγεία, ποιος είναι ο πολιτισμός των από κάτω και ποια είναι τα δικαιώματα των από κάτω, με το βλέμμα στραμμένο στα αριστερά βέβαια, έτσι. Αλλά θα είναι και ο χώρος ο οποίος θα διώξει όποιον είναι μισογύνης, θα διώξει όποιον είναι ρατσιστής, όποιον είναι φασίστας και μισάνθρωπος, και πώς το λένε, όποιον άνθρωπο δεν αντιλαμβάνεται ότι, ότι μπορούμε να πολεμήσουμε μαζί, να δώσουμε τη μάχη για ένα καλύτερο αύριο. Η εργατική λέσχη τι σχέση έχει με την πόλη ανάποδα? Οι άνθρωποι της πόλης ανάποδα συμμετέχουν στην εργατική λέσχη ως οργανικό της κομμάτι. Δεν είναι αποκλειστικά. Δεν είναι η πόλη ανάποδα εργατική λέσχη, ούτε η εργατική λέσχη πόλη ανάποδα. Εμείς βρίσκουμε τα χρήματα από τις... Ο καθένας στην εργατική λέσχη δίνει ανάλογα με τις δυνατότητές του και ανάλογα με τις ανάγκες του. Προσπαθούμε να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις προσπαθώντας να μαζέψουμε χρήματα για να καλύψουμε το κόστος μας. Δεν θέλουμε να είμαστε εξαρτημένοι ούτε από το Δήμο, ούτε να ζητάμε χάρες. Δεν θέλουμε να παρευρεθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε τη χρηματοδότηση που θα μας δώσει ο Δήμος. Θέλουμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα μπορούμε να κοιτάζουμε τον άλλο στα μάτια χωρίς εξαρτήσεις, γιατί για να μπορείς να κάνεις ανεξάρτητη πολιτική πρέπει να είσαι και οικονομικά ανεξάρτητος. Αν εξαρτώμαστε από κάποιον, θα πρέπει να... Κάτι να δώσετε. Να κάνουμε τα στραβά μάτια. Δεν θέλουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια ούτε σε εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κοιτάζουμε ένας τον άλλο στα μάτια και να δίνουμε τη μάχη. Η εργατική λέσχη, στην εργατική λέσχη συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολιτική σχέση με εμάς. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πόλη, ενδιαφέρονται να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, έχουν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και διαφορετικές πολιτικές καταλήξεις, αλλά και έχουν ένα χαρακτηριστικό. Ξέρουν να συζητάνε, να διαφωνούν και να συμφωνούν. Έτσι. Θεωρώντας ότι όλοι είναι ίσοι και ότι όλοι έχουν την ίδια βαρύτητα στην κουβέντα τους. Ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος, φύλου κτλ. Έχουμε κάποια εκδήλωση που τρέχει τώρα στην εργατική λέσχη? Θα γίνει εκδήλωση για τον Καβαδία. Ένα αφιέρωμα. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο περισσότερες εκδηλώσεις. Θα κυνηγήσουμε να κάνουμε την επόμενη περίοδο και συζητήσεις που σχετίζονται με τη συμβολή, με το τι σημαίνει η πανδημία στο κομμάτι των εργαζομένων, δηλαδή και κυρίως στον επισιτισμό, σερβιτόροι, μάγειροι, λάτζες, άνθρωποι που δουλεύουν σε ξενοδοχεία. Οι Λεωφόρο Συγκρού είναι γεμάτοι με ξενοδοχεία. Η εργατική λέσχη είναι εκεί, συζητάει, παρακολουθεί, δίνει τη μάχη. Επιδιώκουμε λοιπόν να είμαστε εκεί, να κάνουμε εκδηλώσεις. Καλούμε πάντα όλο τον κόσμο. Θέλουμε να είναι εκεί. Θέλουμε να μας ενισχύσει ο κόσμος με την παρουσία του. Γίνονται τα θερινά σινεμά της εργατικής λέσχης.
έτσι. Ένας τόπος συνάντησης, δροσερής, πώς το λένε, μιας δροσερής διασκέδασης στην υπέροχη τάρα της Εργατικής Λίσχης και προσπαθούμε διαρκώς με τα μαθήματα που γίνονται, με την αλληλεγγύη που υπάρχει, με το ιατρείο της Εργατικής Λίσχης, να βοηθάμε κόσμο όσο περισσότερο μπορούμε με ουσιαστική ταξική αλληλεγγύη, έτσι, με την αλληλεγγύη που έχει ο άλλος ανάγκη από τους κάτω για τους κάτω. Okay. Θα έβλεπες τον εαυτό σου στη Βουλή, θα σε ενδιέφερε? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Εξαρτάται, αν αν γινόταν μια προλεταριακή επανάσταση και εκλεγόμουν από κάποιο Σοβιέτ, ναι. Στην δεδομένη στιγμή, όχι. Γιατί να το κάνω αυτό? Δεν νομίζω. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες στη ζωή μου, όχι. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλύτεροι από μένα, όχι γιατί είναι, πώς το λένε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρωταγωνιστές στο χώρο τους, έχουν δώσει μάχες, έχουν κάνει απεργίες, έχουν χτυπηθεί με τους εργοδότες τους για, το κοινωνικό, για καλύτερα δικαιώματα στο χώρο δουλειάς τους και σε όλα τα παιδεία, είναι πολύ καλύτεροι από εμένα να εκπροσωπήσουν, όχι να εκπροσωπήσουν, να δώσουν φωνή στους από κάτω. Και μία τελευταία ερώτηση που συζητούσαμε και λίγο πριν μαζί και να κλείσουμε με αυτήν. Γιατί πρέπει να γίνονται πορείες? Ποιο είναι το όφελος μιας πορείας? Mm-hmm. Και επειδή είχαμε μια διαφωνία πριν, mm-hmm. Να πούμε λίγο γι' αυτό. Γιατί να γίνονται πορείες? Για τον ίδιο λόγο που πρέπει να γίνονται απεργίες, για τον ίδιο λόγο που πρέπει να δημιουργείται, για να δημιουργείται αναστάτωση. Υπέροχη αναστάτωση, υπέροχη κατάσταση. Τέλος πάντων, για να σοβαρολογούμε τώρα. Η πορεία είναι ο τρόπος που μπορεί να μάθει περισσότερος κόσμος τι είναι αυτό που διεκδικείς. Δεν μπορεί να λες ότι θα βγω στα μπαλκόνια να χειροκροτήσω τους γιατρούς που δίνουν τη μάχη με τον COVID και όταν οι ίδιοι γιατροί βγαίνουν στο δρόμο και λένε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας έχει απλήρωτους αυτοί να δημιουργούν κυκλοφοριακό χάος εν μέσω μεγάλου περιπάτου Μπακογιάννη. Ένα. Η πορεία είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος, γιατί δεν γίνονται τα πράγματα μέσω Facebook. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να συζητάνε και να μιλάνε. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μπλοκ και αιτήματα. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει όταν βγαίνουν, πώς το λένε, όταν περπατάνε στο πεζοδρόμιο, να μπορούν να διαβάζουν πλακάτ. Και γιατί σε αυτό τον κόσμο, αν δεν γινόντουσαν πορείες, δεν θα μάθαινε κανείς ότι αξίζει η ζωή των μαύρων. Ότι υπάρχει το I can't breathe. Έτσι. Αν δεν γέμιζε η Αμερική με χιλιάδες κόσμο που πορεύεται, δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Θα μαθαίναμε τα πράγματα από τους Ku Klux Klan του Τραμπ. Έτσι. Και όλα τα πράγματα γίνανε μετά από μεγάλες πορείες. Είτε ήταν η πορεία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, είτε ήταν η μεγάλη πορεία του Μάο, είτε ήταν η μεγάλη πορεία των ανθρώπων που μάχονται για το καλύτερο αύριο από τη δεκαετία του 30 και την φωτογραφία του 36 με τη μάνα που κλαίει πάνω στον νεκρό καπνεργάτη που έμπνευσε τον Ρίτσο. Αυτές είναι οι πρωτομαχές μας, αυτές είναι οι πορείες μας, αυτές είναι οι διεκδικήσεις των ανθρώπων που πρέπει να βγουν στον δρόμο και να λιώσουν τις όλες τους για να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Χαρά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη, ένα από τα τελευταία της σεζόν. Ναι, αυτό να πούμε. Έχουμε άλλη μια εκπομπή έκπληξη για το κλείσιμο. Αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.